σκέφτεται. Έχει συμβεί ποτέ να βρεθείτε σε τέτοια περίπτωση κάποιον που φεύγει? Θυμάμαι κάποιος, κανένας που δεν πίστευε, μαθητής ήμουν ακόμη, ήμασταν και λίγο συγγενείς. Και έκανε διάθεση στο μάγος, στα χωράφια του, ώσπου να πάει στο χωριό, το χωριό στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσε να επιλύσει, πέθανε. Όταν πέθανε, κοντά του βρισκόταν και ο ιερέας του χωριού. Τον είδε να τρέμει, να φοβάται. Παλικάρι με εκεί πάνω. Καπετάνος στα Αντάρτικα. 20 ετών καπετάνος. Ήταν ένα γεροδεμένο παλικάρι. Πολύ παραλέως. Και έφερνας και του λέγει. Του λέγει Γιώργο. Γιώργο θα πεθάνουμε όλοι, του λέγει. Και εμείς θα πεθάνουμε. Ναι. Όλοι θα πεθάνουμε. Τι γίνεται με εμένα τώρα που δεν σκέφτεται από το κόσμο. Κι αν υπάρχει ο Θεός, κι αν υπάρχει ο Θεός, δεν το σκέφτεται καθόλου. Δεν τον απασχολούσε τίποτα στη στιγμή εκείνη, ούτε τα παιδιά του άτομα, ούτε η γυναίκα, ούτε που τα αγαπούσε πραγματικά τα παιδιά του. Όχι κτήματα, όχι υπηρεσίες που είχε, ούτε τα παιδιά του που τα αγαπούσε. Δεν σκεφτόταν τι γίνεται τώρα με αυτόν. Αντιμετώπιζε τη σκληρή πραγματικότητα, τι γίνεται τώρα. Και αν μπορούσαμε κάπως έτσι να σκεφτόμαστε τι γίνεται με μας, τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Δεν θα μας δένουν αυτά τα γήινα. Δεν θα μας δένουν. Δεν θα παρετούμεθα από προσπάθειες, θα αγωνιζόμαστε. Βλέπετε και στα μοναστήρια και οι μοναχές εργάζονται και να έχουν οικονομική άνεση πάλι εργάζονται. Όχι ότι και οι μοναχοί, όχι ότι αλίμονα στο μοναχό και στη μοναχή θα προσκοληθεί σε αυτά. Κάτι του. Αλλά πρέπει να έχει οικονομική άνεση. Πρέπει να έχει άνεση. Όχι να περνάει καλά. Όχι. Με άσκηση με αυτά θα περάσει και με σκληρογία θα περάσει. Αλλά για να βοηθήσει και αυτούς που έχουν ανάγκη. Μυστικά, κρυφά, να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη. Βλέπετε, όσοι διαβάζετε πατερικά, ασκητέ ακόμη, όχι κοινοβιάτες, ασκητέ, βλέπουν τα καλάθια τους, τα πουλάνε και δίνουν ελεημοσύνη. Κρατάει κάτι λίγο για το παξιμάδι και τα άλλα τα δίνει ελεημοσύνη. Και πλέκει συνεχώς. Δεν κάθεται. Και βλέπει τον Αβά Αγάθωνα να παίρνει αρρώστιες και να τους περιποιείται, να εργάζεται και να τους περιποιείται και να τους φροντίζει. Το μέγα αυτό, να ασκηθεί. Γιατί η ελεημοσύνη είναι μεγάλη αρρώστια. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέγει πως για τους κεκοιμημένους. Πολύ βοηθάει το 40 λίτρο και η ελεημοσύνη. Να τελέσει λειτουργίες για αυτόν που έχει πεθάνει, έχει κοιμηθεί, να του κάνεις το 40 λίτρο, 40 λίτρο και η ελεημοσύνη. Πολύ αναπάντητη. Τόση δύναμη έχει η ελεημοσύνη. Για την ψυχή να κάνεις ελεημοσύνη. Αλλά να μοιάσουμε, πρέπει να μοιάσουμε αυτής της χείρας την οποία επίνησε ο ίδιος ο Κύριος, τη χείρα του Ευαγγελίου. Που έδωσε, 2 λεπτά έδωσε, αλλά όλων των δύο να τις έδωσε ο Κύριος. Μπορεί εγώ να δώσω πολλά χρήματα, αλλά να μην για τον Κύριο να είναι τίποτε. Να προσέχουν πως αποκτώνται τα χρήματα, αν απεκτήθησαν, αν τα έδωσε πραγματικά ο καλός Θεός με την εργασία του, με τον κόπο του και τα έχει δώσει αυτός, γιατί πολλές φορές και αποκτούνται όχι με σωστούς τρόπους. Αυτά τα χρήματα δεν έχουν όταν σωστά δεν, όταν δεν αποκτώνται σωστά. Και όταν, 2 φορές το είπα, το ξαναλέγω και 3 φορά, όταν αυτός ο κάτοχός των δεν είναι δεμένος με αυτά. Δεν τα αγαπάει. Αυτές τις νύξεις σκέφτηκα να κάνω απόψε. Λέγω είναι το θέμα ευρύτατο. Πολλοί πατέρες έχουν μιλήσει για τον πλούτο, έχουν μιλήσει. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει μακάρι η φτωχή στο Καταλοκά Ευαγγέλιο. Μακαρίζει την φτωχία.
και ταλανίζει τους πλουσίους. Οι πατέρες ομιλίες εκτινέστατες για τα θέματα αυτά. Εγώ θα ήθελα απόψε που κάνατε τον κόπο και ήρθατε σε αυτήν την αίθουσα να ξεκαθαρίσετε και να καταλάβετε τι είναι φιλαργυρία και τι πρέπει να αποφύγει κανείς. Και συνοψίζω πάλι αυτά που είπα. Εάν ο καλός Θεός επιτρέψει, έχεις πλούτο θησαυρό σαν τον Αβραάμ, σαν τον Ιώβ. Και επιτρέψει αύριο να μην έχεις τίποτε. Επικοπρίας, εγκαταλειμμένος όπως Ιώβ. Θα το δεχτείς με την καρδιά σου. Το δέχεις άνετα αυτό. Αν το δεχτείς, είσαι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορεί να μην είσαι πλούσιος, αλλά ένας διοταλιστής. Δεν πήγαν καλά οι υποθέσεις σου. Δεν βαγγίζεις στο Θεό. Δεν βαγγίζεις. Έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Γιατί η έλλειψη της εμπιστοσύνης, η ολιγοπιστία μας κάνει να δινόμαστε σε αυτά. Και έρχονται μερικοί και μου λένε, ξέρεις, λέει, είναι κάτι, λέει τώρα κάτι, λότος λέει κάτι, ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα. Γίνεται, λέει, πρωτέσμης, γίνεται, είναι αμαρτία, λέει. Και τι να σου πω. Είναι αμαρτία. Ξέρετε, έχουμε χρέη, ξέρεις, έχουμε κι άλλα, αυτά σπίτικα να αγοράσουμε, λέει, ξέρεις, γραμμάτια. Καλά, ναι, δυσκολεύεσαι. Δεν μπορεί αυτός να βοηθήσει. Ξέρετε, επειδή δεν έχουν πολύ πίστη, θέλουν αυτά τα μέσα, με αυτούς τους τρόπους. Με αυτούς τους τρόπους. Και δεν έχουμε πολύ πίστη. Ο Θεός μπορεί να σου δώσει, να σε ξεχωρίσει και το σπίτι σου. Μπορεί να σε ξεχωρίσει. Σε ανάγκη σε ικανοποιήσει. Είναι το στο Θεό. Να σου στείλει το λαχείο όπως το στέλνει αυτός. Όχι όπως το θέλεις εσύ. Όπως θέλει ο Θεός. Μπορεί. Αλλά γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Δεν έχουν αυτή την εμπιστοσύνη. Ξέρουμε ότι θα τακτοποιηθούμε με αυτόν τον τρόπο, έτσι τακτοποιούμεθα. Αυτό φυσικά δεν καταργεί την εργασία, τον κόπο, όχι. Άλλο αυτό, άλλο εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν στηριζόμαστε, λέγω, στα αγαθά, στα υλικά αγαθά, ούτε τα επιδιώκουμε, ούτε τα αγαπούμε. Για να μην σου έχεις, δεν πρέπει να τα αγαπάς. Αλλά σήμερα είμαστε πολύ δεμένοι με αυτά. Τουλάχιστον να χαλαρώσει λιγάκι ο δεσμός. Λιγάκι να χαλαρώσει ο δεσμός. Το δέσιμο αυτό. Να χαλαρώσει. Και μην βλέπουμε τι κάνει ο κόσμος. Γιατί πολλούς ακούω και λένε πώς, σε αυτόν τον κόσμο τώρα πώς γίνεται. Γίνεται να κάνεις, να ζεις διαφορετικά. Και ένα σας λέγω μόνο, που μου κάνει μεγάλη εντύπωση και είναι προς εντροπήνη μόνο όλων και των ιερέων και των χριστιανών, πάνε χρόνια που πήγα σε ένα σπίτι αρχιτεκτόνων που δεν είχαν στενή σχέση με την εκκλησία. Ούτε μυστηριακή ζωή, δεν είχαν μυστηριακή ζωή. Αλλά δυο απλά παιδιά. Ζούσαν μια ζωή απλή. Και μου δείξαν το σπίτι τους. Δεν είχα δει ποτέ τέτοιο χριστιανικό σπίτι. Δεν λέω άλλο χριστιανικό σπίτι. Και όταν ρώτησα, ήταν και υπέρ των παιδιών, υπέρ της κοινωνίας, όταν ρώτησα, μικρά παιδιά είχαν, γύρισε τα δωμάτια, δεν είναι κρεβατάκια. Πού είναι τα κρεβάτια των παιδιών σας, πού είναι, πού γίνεται τα παιδιά. Στα σανίδια. Το πιστεύετε. Στα σανίδια. Τα σκληρό γεθόν. Γιατί είναι με σκληρό γεθόν. Και εμείς λέμε τώρα που θα αποκτήσουμε ένα παιδάκι, να πάρω ένα κρεβάτι, καρυδένιο θα είναι, τι θα είναι, 50.000, 70.000, 100.000. Δεν γι' άμαστε χαρά. Ξέρεις αν είσαι καλά και λέει, αν είναι καρυδένιο, αν είναι το άλλο. Από εκεί και πέρα τι να συζητήσουμε. Χανόμαστε μέσα σε αυτά, χανόμαστε. Κυριολεκτικά χανόμαστε. Για ένα απλό παράδειγμα, πιστεύω. Αυτές οι ψυχούρες αγνώριζαν Χριστό, θα πετούσαν. Ήταν ήρυνη ζωή τους. Πολύ ήρυνη. Πάρα πολύ. Δεν είχαν άγχος, δεν είχαν Έλληνες. Δεν γνωρίζαν και Χριστό. Και εμείς τώρα να γνωρίζουμε Χριστό, να κοινωνούμε, να εξομαργούμε, θα κινούμαστε για μα τη μέρη μας.
γεμάτη άγχος, γεμάτη καταπίεση, και τι θα κάνω, πώς αυτό και πώς εκείνο. Δεν είναι ντροπή. Τι λέτε, νομίζω ότι είναι. Θα τα προσέξουμε αυτά. Θέλησα να κάνω αυτή τη λήξη, όχι να κάνω κηρύγματα και ομιλίες, δεν κάνω, ξέρετε. Απλώς για να τονίσω αυτό το θέμα, να απολογούμε από αυτό το δέσιμο, από αυτή την έρημο. Το Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, σε αυτό το θέμα, λέγει να είστε, λέγει, σαν τους σκύθας. Λέγει στους χριστιανούς, στους Κωνσταντινούπολους. Φυσικά, τι ήταν οι σκύθες. Σαν τους σημερινούς Αφιγκάνους. Η όλη της περιουσία τους ήταν πάνω σε ένα τετράτροφο, σε ένα κάλωτο σήμερα, εκεί, και μεταφερόντουσαν από τόπο στο τόπο. Δηλαδή τους έλεγε τους κοσμοϊκούς να αφήσει τα σπίτια και να πάτε να πάρετε ένα κάρο και να... Δεν εννοείς αυτό το πράγμα. Όπως απλά ζουν αυτοί, αυτό εννοείς, όπως τόσο απλυνιζεί των σκυθών που βλέπετε το στοιχείο είσαστε για να ζήσουν. Γι' αυτό και εσείς προσέξετε, αυτό ήθελε να τους τονίσει ο Άγιος Μητροσύνης, προσέξτε σε αυτά εδώ να αρκεστείτε στα απολύτως αναγκαία. Μην κοιτάξτε τι είναι πολύ ωραίο, τι λέγει η μόδα, τι λέγει η εποχή, ξέρεις το έχω ένα δύο και δύο χρόνια ή μερικούς μήνες, γιατί τώρα και οι μήνες είναι, αν πέρα δύο τρεις μήνες πρέπει κάτι να πάρουμε, κάτι να κάνουμε, μια, όπως το ονομάσαμε, καταναλωτική κοινωνία. Με συνεχή κατανάλωση, αλλά κατανάλωση, αλλά και ανάλωση και εξόδεμα των ψυχικών δυνάμεων και μια συνεχή φορά, μια εσωτερική φορά. Έτσι κάνει μεγάλη σημαντική ανάλωση. Χωρίς καν να το καταλάβουμε, μας κάνει πολύ μεγάλη σημαντική. Αν κομμαθάμε, δεν μπορούμε ένα απόδειγμα να κάνουμε. Δεν μπορείς, δεν προλαβαίνεις, δεν έχεις το κουράγιο, δεν έχεις την αντοχή. Σκοτώνεσαι, δεν μπορείς, γιατί δεν είναι απλή η ζωή σου. Δεν μπορείς να... την Κυριακή πας στην Εκκλησία και θέλεις να κοιμηθείς γιατί να ξεκουραστείς. Δεν είναι Κυριακή να ξεκουραστείς, δεν θα κοκκούρεις. Ένα συνεχές κυνηγητό. Γιατί δεν ζούμε ζωή απλή. Έχουμε κάνει πολύ σύνθετη τη ζωή μας, γιατί τα έχουμε αγαπήσει όλα αυτά. Μπορεί και σήμερα, σε αυτή την εποχή, μπορεί να ζήσει απλά, κανείς να το πει. Δείτε σε κελιά μοναχών και μοναζωσών, γυναίκες είναι, δεν λόγω μοναχών, μοναζωσών. Μια απλή ντολάπα, μετάλλασσα της, τίποτα περισσότερο. Δεν έχει τίποτα, ούτε καθισμάτα, τίποτα δεν έχει. Θα να καθίσει για ένα κορελί κάτω, θα καθίσει κάτω, ή ένα σκανάκι, ή ένα κούτσο, να, πέφτω ακόμα, να κάνω κούτσο, το βάζω, και τώρα κάτω. Αν έχει ωραίο πολυθρόνο και έχεις κανένα ξύλο, το κάθισε καλύτερα. Αυτά μας κουράζουν, αλήθεια μας κουράζουν. Ο άνθρωπος είναι κουρασμένος, από τα αγαθά του κουρασμένος είναι. Δεν θα ξεχάσω παλιά. Λαχτάρα έρχεται, γιατί ζούμε, δεν την έχουμε τώρα. Τώρα δεν την έχουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τώρα έτσι. Δεν θα ξεχάσω, όλα τα καλοκαίρια είχαμε για στρώμα τη γη, τις καραμές. Πόσο άνετο, πόσο ξεκούραστο κοιμόμαστε, πόσο ωραίος ήταν ο ύπνος, πόσο γλυκής ήταν ο ύπνος. Και πόσο ωραίο ήταν το φαγητό, τι φαγητό. Και στα χωράφια που πεινούσαν και τρώγανε ψωμάκι με, ξέρω εγώ, είχε και κρεμμύδι, είχε και σιρόπι, είχε... Πολύ τέλειες. Χορταίναμε, και τον ύπνο χορταίναμε και το φαγητό το... έτσι το καταλαβαίναμε, το αισθανόμασταν, όλα τα αισθανόμασταν. Τα νιώθαν όλα. Σήμερα δεν νιώθαν άνθρωπος. Δεν τα νιώθαν σήμερα. Κορεστήκαμε από αυτά, δεθήκαμε από αυτά και δεν τα νιώθαν. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει λιγιστέρηση. Και έπειτα, αφού θα αγαπήσουμε τη στέρηση, δεν χρειάζεται το κυνηγητό για κλίματα για αυτά. Θα δουλεύουμε πάλι. Δουλειά, σου λέω, το διακόμιο απαραίτητο. Το τεμπέλι, το μισθό, το συγγέλει το χρόνος. Αλλά θα κινούμαστε άνετα. Έχει μεγάλη σχέση. Θα λείψει η μέρημα, θα λείψει το άγχος από τη ζωή. Και έτσι θα δώσουμε παροδία, εμείς οι χριστιανοί και στα παιδιά μας. Θα δώσουμε μαθήματα και στα παιδιά μας. Όσο απλή είναι η ζωή δική σου, βλέπει το παιδί, έχει παραδείγματα, ό,τι και θα το πεις, τι θα δει αυτή η ζωή στο παιδί και ανάλογα θα κινηθεί και το παιδί. Αυτά ήθελα να σας τονίσω σήμερα, σε αυτή τη συγκέντρωση,
και όχι να μιλήσω για το χρήμα και για τον πλούτο και μόνο αυτά. Εάν τα κρατήσετε, τα σκεφτείτε, τα δουλέψετε, ασχοληθείτε με αυτά, εγώ θα είμαι πολύ ευχαριστημένος και πραγματικά. Όπως ακούσατε, στην ακολουθία του Εσφαιρινού στην Εκκλησία την Κυριακή αυτή μνημονεύει την θεραπεία του τυφλού, γι' αυτό και λέγεται Κυριακή του τυφλού και τα τροπάρια όλα αναφέρονται στον τυφλό. Εκτός από τα αναστάσματα, φυσικά. Και επειδή η χειροτέρα τύφλωσης είναι η ψυχική τύφλωσης, είναι δύσκολη η σωματική τύφλωσης, αλλά χειρότερη, από ότι υπάρχει χειρότερη τύφλωση, ψυχική, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Σκέφτηκα να κάνουμε μια ανοίξη για κάτι που συντελεί σε αυτήν την τύφλωση, την ψυχική. Όλη η αμαρτία γενικά, τα αμαρτήματα τυφλώνουν την ψυχή και φτάνουν τον άνθρωπο σε μια τέτοια κατάσταση που να μην βλέπει καθόλου. Να μην βλέπει καθόλου. Να διαρωτάται κανείς, καλά, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Δεν βλέπει. Σαν τον τυφλό που δεν βλέπει τίποτε, ούτε ήλιο, ούτε ανθρώπους, τίποτε. Έτσι σε φτάνει σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος, να μην καταλαβαίνει καθόλου, γιατί έχει τυφλωθεί ψυχικά. Έχει τυφλωθεί η ψυχή του. Και να τυφλεί ψυχή δεν καταλαβαίνει, δεν βλέπει τίποτα. Πολλά συντελούν σε αυτήν την τύφλωση και γενικά όλη η αμαρτία. Γενικά η αμαρτία. Γι' αυτό και όσο καθαρίζεται κανείς εσωτερικά, τόσο και η όρασή του αυξάνει. Και φτάνει στο σημείο που ο Άγιος να βλέπει πολύ μακριά. Να βλέπει και αυτόν τον Θεό. Να βλέπει και αυτόν τον Θεό, το Άγιος. Γιατί δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι μέσα. Και το σκοτάδι είναι αμαρτία. Φυσικά έχουμε κάνει νήξεις πολλές και πολλές φορές σε αυτά τα θέματα
αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω εάν ποτέ μιλήσαμε, εάν αναφερθήκαμε σε κάτι που ίσως οι πολλοί, οι περισσότεροι δεν το θεωρούμε και τόσο σπουδαίο, τόσο μεγάλη αμαρτία, ίσως και καθόλου αμαρτία, στο θέμα των χρημάτων, του πλούτου, της φιλαργυρίας. Και ίσως να μην έχουμε τη σωστή ιδέα, τη σωστή γνώμη, δόξα, όπως θεολογικά θα μπορούσαμε να πούμε, της φιλαργυρίας. Τι είναι φιλαργυρία? Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι ο φιλάργυρος είναι αυτός ο οποίος υπεραγαπά τα χρήματα, ο οποίος τρελαίνεται για τα χρήματα και δεν βλέπει τίποτα άλλο παρά μόνο τα χρήματα. Αυτό είναι φιλαργυρία, αυτό είναι φιλάργυρος, θα το δούμε. Αλλά επειδή κάποιος έδωσε μία πορεία, δηλαδή, τώρα που ερχόμουν, πώς μπορούμε να διακρίνουμε στη ζωή μας τα εμπόδια που μας παίρνει η πρόνοια του Θεού από τους κοινούς πειρασμούς που θέλουν να εμποδίσουν το θέλημα του Θεού. Δεν θα μπορούσε κανείς σε αυτή τη συνταγή, την ερώτηση να δώσει μία συνταγή. Αφού χρησιμοποιεί την λέξη «διακρίνουμε» και πολύ καλά κάνει, πρέπει, για να διακρίνει κανείς, πρέπει να έχει διάκριση. Για να διακρίνει πρέπει να έχει διάκριση. Δίχως διάκριση δεν μπορεί να διακρίνει, δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Και φυσικά είναι πολύ δύσκολο ο καθένας να διαθέτει αυτή την ευλογία, τη διάκριση δηλαδή, και να μπορεί να ξεχωρίζει το θέλημα του Θεού, το τι θέλει ο Θεός από τον πειράζοντα, και να πει ότι αυτός είναι πειρασμός, το άλλο είναι το θέλημα Θεού, έτσι πρέπει να κάνω, να ξεχωρίσω. Γι' αυτό το καλύτερο είναι να αφήνεται στην διάκριση του πνευματικού. Γι' αυτό απαραίτητος είναι ο πνευματικός. Δεν πρέπει κανείς να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτόν του. Ακόμη και να του λέει ο λογισμός ότι αυτό που σκέφτεται είναι σωστό, έτσι έχουν τα πράγματα, και πάλι πρέπει να ρωτήσει τον πνευματικό. Όσοι διαβάζετε πατερικά, θυμηθείτε τον Αββά Δωρόθεο, που αναφέρεται σε αυτά τα θέματα και λέγει σχετικά πως όταν είχε κάτι, ένα θέμα, ένα πρόβλημα, ο λογισμός του λέγει ότι έτσι έχει, του έλεγε την απάντηση. Πήγαινε και ρωτούσε στον Αββά Βαρσανούθιο, και ο Αββάς Βαρσανούθιος του έλεγε αυτό που σκέφτηκε και ο ίδιος. Αλλά ένιωθε πολύ αναπαυμένος όταν άκουγε τον Αββά Βαρσανούθιο, και πολύ ειρήνη και πολύ ανάπαυση, ενώ όταν δεν ρωτούσε δεν είχε την ανάπαυση. Οφελεί το περισσότερο όταν ρωτούσε. Και είναι φυσικά πολύ φυσικό να γίνεται έτσι, γιατί όταν ρωτούσε έκανε υπακοή, ταπεινωνόταν. Όταν δεν ρωτούσε κρατούσε το θέλημά του. Έκανε το θέλημά του, που και όταν σωστό είναι το θέλημά μας, δεν μπορεί να το μετά, είναι θέλημά μας, η γνώμη μας. Μπορεί κανείς να κάνει κάτι, αλλά να μην είναι κάτω από την υπακοή, και ενώ είναι σωστό αυτό που κάνει, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, ενώ είναι σωστό να μην ωφελείται, όχι μόνο ωφελείται και να ζημιώνεται μερικές φορές. Μα θα μου πείτε εδώ που θα βρίσκουμε το πνευματικό, για κάθε τι να το ρωτάμε. Όχι, δεν πρέπει να ρωτάμε για κάθε τι το πνευματικό, αλλά πρέπει να ξέρουμε το πνεύμα του πνευματικού. Ποιο είναι το πνεύμα του πνευματικού μας. Πώς κινείται, τι θέλει ο πνευματικός.
γιατί στην εξομολόγηση πολλά μας λέγει ο πνευματικός. Αυτά δεν θα ξεχνάμε. Και θα ξέρουν πώς κινείται ο πνευματικός. Δεν είναι, λέγω, επανέρχομαι στην ερώτηση, να ξεχωρίσει κανείς την πρόνοια του Θεού, το θέλημα του Θεού από τις πειρασμικές προσβολές του διαβόλου. Γι' αυτό φάρομαι πρέπει να πάει. Μόνο αυτά τα λίγα θα μπορούσε περισσότερο κανείς να πει για να επανέλθουμε στο θέμα μας, στο θέμα της φιλαργυρίας, για το οποίο ασχολείται η Γραφή. Πολλές φορές αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα μερικές φορές ο Κύριος είναι πολύ πολύ αυστηρός. Και θα έλεγε κανείς, είναι σκληρός ο λόγος του. Είναι σκληρά τα λόγια του Κυρίου. Και ίσως όπως και πολλά άλλα λόγια, πολλές εντολές δεν μπορεί να τις σηκώσει η εποχή μας, έτσι και αυτές δύσκολα τις σηκώνει. Καταρχάς, φιλάργυρος, να κάνω μία διευκρίνηση, δεν είναι αυτός που έχει χρήματα πολλά ή κτήματα πολλά, που έχει, δεν είναι φιλάργυρος αυτός που έχει. Μπορεί και ένας φοκότατος, ένας που υποφέρει, ένας που δυστυχεί να είναι φιλάργυρος. Και ένας ο οποίος είναι πλουσιότατος να μην είναι φιλάργυρος. Έχει σημασία πώς τοποθετείται κανείς απέναντι στα υλικά αγαθά, στο χρήμα και σε όλα τα αγαθά. Είναι μερικοί εδώ και ίσως θα θυμούνται όταν είχαμε πάει προετών πολλών στο Άγιον Όρος, ένας γέροντας μας έλεγε πως στην κατοχή μια χείρα φτωχή έκανε ματηρές οικονομίες να αποκτήσει μια λίρα, ήθελε να έχει λίρα και χαίρεται γιατί απέκτησε τελικά τη λίρα και έλεγε ξέρεις πως θα ανεπέξει αυτή, τι αγώνα έκανα και τι. Κι άλλος είχε χιλιάδες λίρες, δεν γνώριζε κάποιον άλλο που είχε χιλιάδες λίρες. Η χείρα εκείνη ήταν πιο φιλάργυρη από αυτό που είχε χιλιάδες λίρες. Μίστος να το παράδειγμα. Γιατί αυτή αγαπούσε τη λίρα. Εκείνος δεν ξέρει τότε αγαπούσε. Είχε, αλλά θα μπορούσε και να μην είναι. Θα μπορούσε και να μην είναι. Γιατί είναι δύσκολο. Δύσκολο να είναι στην υπηρεσία της ψυχής το χρήμα και να μην είναι η ψυχή στην υπηρεσία του χρήματος. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και η Γραφή τόσο πολύ στυλιτεύει το χρήμα. Το στυλιτεύει. Καταφέρεται κατά του χρήματος. Και τόσο πολύ το περιφρόντισαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ξέρετε, πολλούσαν όλα τα υπάρχοντά τους, ό,τι είχαν και δεν είχαν, τα κατέθεταν εις τους πόδας των Αποστόλων, τα δίναν εκεί στα πόδια των Αποστόλων. Και ένα μόνο κρατούσαν τον Κύριο, τίποτα περισσότερο, όπως κάνουν σήμερα μερικοί που γίνονται ολοκληρωτικά στον Κύριο, θέλουν να γίνουν μοναχοί και τα αφήνουν όλα, τα πουλάνε, δεν κρατάνε τίποτε, μόνο μεταρρούχοντας και πάνε στο μοναστήρι. Όπως έκανε ο Άγιος Αντώνιος, ένας αυτός ο πρώτος μεγάλος ασκητής και ερημίτης, ό,τι είχε τα πούλησε, τα άδωσε στους φτωχούς, τακτοποίησε σε ένα μοναστηράκι την αδελφή του και έτσι έφυγε από το μακρύ Άγιος Αντώνιος. Φτωχότατος, χωρίς να έχει τίποτα. Γιατί είναι πειρασμός μεγάλος το χρήμα, είναι μεγάλος πειρασμός. Βέβαια, εμείς επιδιώκουμε και προσπαθούμε να αποκτήσουμε χρήματα και δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Ξέρετε, καλυπτόμαστε κάτω από ορισμένες προφάσεις και εσείς και εμείς, οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί. Βλέπετε, έχουμε ανάγκη.
με τόσες και τόσες ανάγκες. Πολλές ανάγκες. Η ζωή σήμερα έχει πολλές ανάγκες. Πρέπει να τα κρυβείς τα παιδιά σου. Να έχουν το διαμέρισμά τους. Να σπουδάσουν. Σε μια ώρα και τι γίνεται. Να έχεις μερικές οικονομίες. Και τόσα άλλα. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος πάνω στο λόγο του Κυρίου, στηρίζει του Κυρίου, ουδείς δύνατε δουλεύει Χριστό και μαμονά. Δεν μπορείς, λέγει, να δουλεύει σε δυο κυρίους, στο Χριστό και στο διάβολο εμείς, αλλά το μαμονά, ο Μέγας Βασίλειος λέγει, μαμονάς δεν είναι τίποτε άλλο παρά ό,τι περιττών. Ό,τι περιττών. Θυμηθείτε αυτό που λέγει, γιατί το περιττό είναι πολύ σχετικό, Το περιττό είναι πολύ σχετικό. Γιατί μπορεί κάποιος να περνάει με 50.000 που λέγει ο λόγος το μήνα, αυτά είναι τα αρκετά, και άλλως το αρκετό ποσό που πρέπει να περάσει είναι 100.000, 150.000, 200.000. Βέβαια είναι πολύ σχετικό το ποιο είναι περιττό. Και σήμερα η εποχή μας δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει, να τα διακρίνει. Ειδικά η εποχή μας δεν μπορεί να τα διακρίνει αυτά. Ενώ όπως προσπάθως λέγει σχετικά με αυτά τα θέματα, έχοντες, τα ξέρετε αυτά, τροφάς διακρίνεις, διατροφάς και σκευάσματα, τούτης αρκεστιστόμε, θα μας τη δίνει να πάνεις όπως προσπάθως. Να μην πεινάς. Να μην πεινάς, να μην υποφέρεις. Να μπορείς να έχεις ένα φαγητό. Λιτό με να έχεις φαγητό, να αποτάσεις τη δύναμη και να μην κρυώνεις. Είναι τρομερά. Τις δυνατή αυτό που είναι, θα μπορούσα λέγαμε κι εμείς. Τα άλλα είναι περίσσια. Τα πολλά τα φορέματα, τα στολίδια μέσα στο σπίτι, γενικά πολυτέλειες τα φαγητά, τα εξαιρετημένα φαγητά, γενικά η ηλιστική ζωή. Η ηλιστική ζωή, η ευχάριστη ζωή. Και γι' αυτό φυσικά επιδιώκουμε, χωρίς το καταλαβαίνουμε, το χρήμα, θέλουμε το χρήμα, για να ζούμε μια ευχάριστη ζωή. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός λέγει ότι, δείξει τα κάνανε από τη γραφή, λέγει ότι η φιλαργυρία είναι η ιδωλατρία. Έτσι δεν λέγει. Είναι η ιδωλατρία. Δηλαδή, παραμερίζεις τον Θεό, βάζεις την άκρη τον Θεό και στηρίζεις τα χρήματά σου, στις οικονομίες σου, στον πλούτο σου, στο θησαυρό σου. Θα αντιμετωπίσεις τις αρρώστιες με τα χρήματα, θα αντιμετωπίσεις τα γερατιά σου, θα τακτοποιήσεις τα παιδιά σου και με τα χρήματά σου. Ο Θεός παραμερίζεται. Εξαφανίζεται η πίστη, η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Δεν υπάρχει. Αυτό βλέπω σήμερα να γίνεται στο σημερινό άνθρωπο. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και επιπλέον δημιουργείται και κάτι άλλο, μία συνεχής μέρημνα. Ενώ ο Κύριος λέγεται μη μέρημνάτε. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την εντολή αυτού του Κυρίου μη μεριμνάτε. Μας τρώει κυριολεκτικά η μέρημνα. Μα λογικά δεν μπορούμε αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Μα πώς, Πάτερ μου, και στις γραφείς δεν αμαρτυρόμαστε και λέμε πώς γίνεται, πώς να μην μεριμνά. Σήμερα πώς να μην μεριμνίζεις, γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να μεριμνίζεις. Τόσες ανάγκες, τόσο. Ναι. Και εγώ λέγω όπως έχουμε κάνει τη ζωή, ναι, έτσι είναι, δεν γίνεται. Αλλά κάνανε μια ζωή που δεν δουλεύει η ζωή μας, δεν δουλεύει ο τρόπος ζωής αυτός, δεν δουλεύει στο Θεό, αλλά δουλεύει στο μαμόνα. Είναι στην υπηρεσία κάποιου άλλου. Δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όλοι μας λίγο πολύ δουλεύουμε σε αυτό το πάθος. Χωρίς καν να το καταλάβουμε. Δουλεύουμε. Και γι' αυτό αποκρινόμαστε και από τον Θεό και από τον συνάνθρωπό μας. Η φιλαργυρία μας απομακρύνει και από τον Θεό και από τον συνάνθρωπό μας. Μας απομακρύνει από τον Θεό με τη συνήθεια μέρημνα,
με το άγχος, με τη φροντίδα, όταν και σε όσους υπάρχουν αυτά. Γιατί είπα, μπορεί κανείς να είναι εκατομμυρίουχος και να μην τα έχει αυτά τα πράγματα. Να μην τα έχει. Να στηρίζει την πρόνοια του Θεού. Να ελπίζει στο Θεό, όχι στα χρήματά του, ούτε στα σπίτια του. Γιατί έκανε 2, 3, 4 σπίτια ακίνητα, ένα σεισμός τα γκρέμισε. Για να τα αγαπάς αυτά, θα πεθάνεις από τις στεναχώριες σου. Εάν είσαι δεμένος με αυτά, θα πεθάνεις κυριολεκτικά. Εάν όμως δεν είσαι δεμένος, Θεέ μου, όπως θέλεις, κατά το θέλημα σου. Θα πεις το Υιό, γυμνός εξήρθωνε τις χιλιάς του Μητρόπου, γυμνός και απελεύσου. Κύριος έβε και Κύριος αφήνεται. Πολύ απλά λόγια. Του Θεού είναι, ο Θεός τα άδεσε, ο Θεός τα αφήνει. Θέλει να μου δώσει παραγωγή ο καλός Θεός. Σε ευχαριστώ εγώ, μου δώσες. Δεν μου δώσε τίποτα. Όπως θέλει ο Θεός. Δεν έχω τίποτα. Ο παραγωγός, δεν πήγε καλά η δουλειά σου ή η δουλειά σου ή το εμπόριο, οτιδήποτε, όπως θέλεις θέλει. Εσύ που δεν αφήνεις τα πουλάκια να πεθάνουν και τα καρδιά σου ζήτα να κρατήσεις και εμένα. Δεν θα πεταχτώ στους δρόμους, δεν θα πεθάνω. Ποιος θα αντιμετωπίζει έτσι? Αν έτσι θα αντιμετωπίζουμε, δεν είμαστε φιλάργυροι. Δεν θεοποιήσαμε το κρίμα, δεν στηριζόμαστε στο κρίμα. Αν δεν θα αντιμετωπίζουμε έτσι, το στηριζόμαστε στο κρίμα, όχι αυτός. Και μας απομακρύνει αυτή η φιλαργυρία, μας απομακρύνει από το Θεό, είπα, με την συνεχή μέρημνα, με το άγχος, με τη φροντίδα, με τις στεναχώριες και από τον συνάνθρωπό μας. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε τον συνάνθρωπο, δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε όπως τον εαυτό μας και που πρέπει και περισσότερο από τον εαυτό μας να τον αγαπήσουμε. Δεν μπορούμε να ανοιχτούμε προς τον αδελφό. Βλέπουμε μόνο τον εαυτό μας, τις ανάγκες τις δικές μας, τις μέρες της οικογενείας. Δεν μπορούμε να δούμε πιο πέρα. Βέβαια, εδώ θα έπρεπε να κάνω μια διευκρίνηση. Θα έπρεπε ειδικά στην εποχή μας, αυτοί που έχουν ελεήμονα καρδία και αγαπούν τον άνθρωπο περισσότερο από τα αγαθά τους, και τα αγαθά τα έχουν για τον εαυτό τους, τα αγαθά που είναι ο Θεός, γιατί αγαθά μας δεν υπάρχουν, του Θεού είναι όλα, ό,τι και αν έχουμε του Θεού είναι, και τα έχουν και για τον συνανθρωπό τους, θα έπρεπε κανείς να προσέξει σήμερα, ειδικά σήμερα, πάρα πολύ για αυτά τα χρήματα που φεύγουν να πάνε στη θέση τους, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι επαγγελματίες πια, που θέλουν να εξαπατούν τους άλλους, να ζουν εις βάρος των χριστιανών, της αγάπης των χριστιανών, που θα μπορούν να ζήσουν κατά άλλον τρόπο, που οπωσδήποτε κάνουν καμία άλλη εργασία παρά όλη τους την εξυπνάδα και την ικανότητα και την ιδέα των πώς θα εξαπατήσουν τους συνανθρώπους των. Υπάρχουν τέτοια αρκετοί, εδώ πρέπει να προσέξει κανείς και εφαρμόζεται το του Μεγάλου Βασιλείου, υδρωσά το ηχείρ σου, να υδρώσει το χέρι σου πριν μη πάνε κάπου τα χρήματά σου. Δεν εννοεί ο Άγιος Βασίλειος, πρέπει να σε τσιγκούνεις, να δίνεις. Γιατί ο ίδιος λέγει ότι έχεις του Θεού είναι, λέει, δεν είναι δικά σου. Και τα ρούχα του Θεού είναι, και τα αγαθά, τα υλικά του Θεού είναι, και τα χρήματα όλα του Θεού δεν είναι δικά σου. Δώσ' τα άλλωσε, δώσ' και τους μοίρασέ τα με τον συνάνθρωπό σου. Αλλά με αυτόν που έχει ανάγκη, όχι με τον οποιοδήποτε. Βέβαια, εάν σε αυτήν την προσπάθειά σου, λέγει ο ίδιος, παίρνεις έξω και είναι ανθρώπινο να παίρνεις έξω, εσύ έκανες ελεημοσύνη. Αλλά πρόσεξε όμως, πρέπει να προσέξεις. Το προσέξεις και θα πει κανείς, να βλέπουμε εμείς θέλουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο, δεν βρίσκει. Μπορείς να βρίσκεις, Υπάρχει και σήμερα πάντα άνθρωποι που είναι γυναίκα. Σήμερα. Σας λέγω πόσο εύκολα μπορείτε να βρείτε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είδες μια οικογένεια που έχει 7-8 παιδιά και έχουν ένα μισθό. Αυτοί έχουν πολύ ανάγκη. Ας μην βγαίνουν στους δρόμους. Και έχουν και τις οικογένειες.
με τρόπο, και αν δεν διστάζεις, μπορείς να τους βοηθήσεις με τρόπο, να τους κάνεις δώρα, γιατί μερικοί από αυτούς υποφέρουν, δυσκολεύονται, αλλά έχουν φιλότιμο, δεν λένε καν ότι δυσκολεύονται. Μπορείς να τους βοηθήσεις με πολλούς τρόπους. Και αλλού βλέπω πολλές εκκλησίες, όπως και άλλες φορές έχω πει, εκκλησίες που έχουν τη μέρημα των φτωχών, που έχουν συσίτια, που τα φιλόπτωχα τους βοηθάνε πάρα πολύ, μπορείς τα φιλόπτωχα. Κτίζονται εκκλησίες, κτίζονται άλλα ιδρύματα, να δώσει κανείς εκεί. Ελεημοσύνη κάνει έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Βοηθάει. Αλλά πολύ πρέπει να προσέξουμε, άσχετα το πόσο βοηθάμε, πολύ πρέπει να προσέξουμε το πού είναι η καρδιά μας, πώς στεκόμαστε απέναντι στα αγαθά, γενικά στα αγαθά, όχι μόνο στο χρήμα, σε όλα τα αγαθά. Σε όλα τα αγαθά. Τα αγαπούμε, γιατί μπορεί κανείς, μπορεί να μια γυναίκα να δεθεί με το σαλόνι της. Να δεθεί με το σαλόνι. Ή με άλλα πράγματα. Να δεθούν με ψήμις οι άνθρωποι. Να δεθούν με τα πράγματά μας. Και αυτό είναι μαθηλό. Και μια υπηρεσία σε αυτά, μια δουλεία, δουλεύουμε σε αυτά. Που φυσικά, όπως λέγει ο Κύριος, δεν μπορούμε να δουλεύουμε στον Κύριο. Αν δουλεύουμε σε αυτά, δεν δουλεύουμε στον Θεό. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε στον Κύριο. Να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Ένα εμπόριο μεγάλο. Και αν καταλάβουμε σε τι κατάσταση πνευματική βρισκόμαστε, πόσο δεμένοι είμαστε από αυτά, και αν το καταλάβουμε, μπορεί να διαρωτηθεί κανείς και να πει πώς μπορούμε να απαλλαγούμε, πώς μπορεί να απαλλαγεί. Γιατί μερικές φορές ο δεμένος βλέπει ότι είναι δεμένος, αλλά πώς να λυθεί, δεν μπορεί. Είμαστε δεμένοι από τα πάντα, αλλά πώς να απαλλαγούμε. Όταν δούμε πραγματικά ότι όντως είμαστε δεμένοι, όντως δουλεύουμε σε αυτό το πάθος, αρκεί με την καρδιά μας να παρακαλέσουμε τον Κύριο. Τότε έρχεται η χάρις του Θεού, η χάρις του, και μας απαλλάσσει. Κάποιος ανέφερε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν ξέρω, λένε το χταπόδι, πως όταν κολλήσει το βράχο μπορεί, στην πέτρα το κολλήσει, μπορεί να κατακοπεί, αλλά δεν μπορείς να το αποκολλήσεις από εκεί πέρα. Ναι, τόσο σφιχτά έτσι κολλάει πάνω στο βράχο, η βεντούζα του. Αλλά εάν λέγει το ρίξει εκεί που είναι, ρίξει λίγο λάδι, αμέσως αποκολλάει. Και λέγει ο Άγιος αυτός, αν έρθει το λαδάκι, αν έρθει η χάρη στο Θεό, το έλεος του Θεού, αμέσως ξεκολλάς από αυτό. Απαλλάσσεις αμέσως. Πρέπει να σε επισκιάσει η χάρη στο Θεό. Αλλά για να μας επισκιάσει η χάρη στο Θεό και να απαλλαγούμε από αυτές τις αληθίσεις, από αυτούς τους δεσμούς, πρέπει να το θελήσουμε εξ όλης καρδίας. Θυμηθείτε το νεαρό εκείνο που πήγε στον Κύριο και που μόλις την καρδιά του ευθύθηκε προς τον Κύριο και τον οικέτευσε, τον παρεκάλεσε, ήθελε, λαχταρούσε, επιθυμούσε να γίνει πολίτης της βασιλείας των ουρανών. Τι θα πρέπει να κάνει για να κηρύξει τη βασιλεία των ουρανών? Πέταξε τα όλα και ακολούθησε. Σταμάτησε. Έφυγε λυπούμενο. Αγαπούσε τη βασιλεία των ουρανών. Ήθελε. Αγαπούσε και τα χρήματά του. Αγαπούσε και τα χρήματά του. Γι' αυτό είπε ο ίδιος ο Κύριος τους τρομερούς εκείνους λόγους. Πώς δυσκόλως τα χρήματα έρχονται στις ελέψεις στη βασιλεία των ουρανών. Όχι ότι πλούσιοι δεν θα την βασιλεία των ουρανών, αλλά πώς δυσκόλως τα χρήματα έρχονται. Όταν δεν τα αγαπήσει και προσκολληθεί αυτά τα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, μπορεί κανείς να είναι φτωχότατος, το επαναλαμβάνω και το τονίζω, και να είναι φιλάργυρος στο έπαθρο. Γιατί τα αγαπάει απλούστατα. Τα αγαπάει. Και είπε τους λόγους εκείνους, είναι ευκοπότερο. Πιο εύκολα από το παλαμάρι να περάσει από μια αυτή βαβλίνη, παρά αυτός που έχει αυτή την αγάπη να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Είχε αυτή την αγάπη. Του ετίθεται το ερώτημα. Έχεις μπροστά σου δύο πράγματα. Τον Κύριο, την βασιλεία, που είναι η βασιλεία των ουρανών, τον Χριστό. Και τα χρήματά σου, τα κτήματά σου. Προτίμησε.
δεν μπόρεσε να αφήσει τα αγάθα του. Εμείς, αν μας τεθεί αυτό το ερώτημα, μπορούμε να το κάνουμε. Τι θέλεις, το Κύριος και τα αγάθα του, τι προτιμάς. Και να τα χρειαζόμαστε να φτωχεύσουμε για την αγάπη του Κυρίου, να τα αφήσουμε όλα, να τα εγκαταλείψουμε όλα, αν χρειαστεί. Μπορούμε. Τότε δεν είμαστε χειροκτήμονες και φιλάργυροι. Δεν είμαστε. Και ας έχουμε, λέγω, πλούτο πολύ. Ας και φοβληθείς να είναι κανείς. Η άνομα δυσκολεύεται, δεν μπορεί. Τότε κόλλησε η ψυχή του Σαφά. Κόλλησε η ψυχή του Σαφά. Και είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί δεν ζούμε, αδελφοί μου, πρέπει να το φωνέψουμε. Δεν ζούμε για αυτά. Σκοπός μας δεν είναι η απόκτηση, να αποκτήσουμε, να φτιάξουμε. Ο σκοπός μας είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, να γνωρίσουμε τον Χριστό μας. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Και όταν το χωνέψουμε ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, ότι ο σκοπός βοηθούμε θα πάρα πολύ. Είναι να βέβαια πάμε στον παράδεισο. Ναι. Να κερδίσουμε παράδεισο. Και όταν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, ποιος είναι τόσο ανόητος να προτιμάει αυτά τα πρόσκαιρα αυτά τα αιώνια. Είναι ανοησία. Μεγάλη ανοησία. Να προτιμάει κανείς τα πρόσκαιρα τα αιώνια. Αυτό οι χριστιανοί το είχαν καταλάβει πολύ πολύ καλά. Και αυτό και ό,τι και αν τους έγινε το... Δεν είχε το καθόλου. Μα και αυτό το σώμα τους που κάνανε στο μαρτύριο δεν λείπουν, το χαιρόμαστε. Γιατί μια ώρα νωρίτερα να πηγαίνουν στον Κύριο, να αποκτούσαν το ποθούμενο. Λαχτάρα από όπως επιθυμεί για τη Βασίλεια των Ωνών. Και ανάλογα, λέγω τώρα, προσέξτε, ανάλογα με το πώς επιθυμεί, από όσους πόθους υπάρχει. Γιατί τη Βασιλεία αντιμετωπίζουμε και την περίπτωση αυτή της φιλοκτημοσύνης και της μαγειρίας. Δεν μπορεί να αποθεί κανείς να επιθυμεί την Βασίλεια των Ουρανών και να είναι και δεμένος με τα γη. Δεν γίνεται.